Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή. Θα φτιάξουμε τσουρέκι. Και όχι οποιοδήποτε τσουρέκι. Θα φτιάξουμε ένα τσουρέκι νηστίσιμο. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι νηστίσιμο. Δεν θα βάλουμε μέσα αυγά και βούτυρο. Θα το κάνουμε πεντανόστιμο. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι ένα τσουρέκι όντως μπορεί να θεωρηθεί γλυκό εφόσον το κάνουμε σωστά. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το νηστίσιμο τσουρέκι θα χρειαστούμε: για το προζύμι 10 γραμμάρια μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας, αλεύρι για τσουρέκι και 140 γραμμάρια νερό χλιαρό. Για το τσουρέκι θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 120 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 πρέζα αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας νερό, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, μέλι και 40 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Πρώτα θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα προζύμι. Δεν θα είναι ακριβώς προζύμι, αλλά ουσιαστικά θα μπορέσει να θεωρηθεί προζύμι. Λοιπόν, παίρνουμε στον κάδο του μίξερ, γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μίξερ για αυτή τη συνταγή, και θα ρίξουμε μέσα τη μαγιά μας, λίγο ζάχαρη, το αλεύρι για το προζύμι, το νεράκι. Θα ανακατέψουμε πολύ πολύ καλά. Και μόλις ανακατευθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους, εδώ, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω και θα ρίξω όλο το αλεύρι από πάνω, εδώ. Τώρα, θα αφήσω στην άκρη για 20 λεπτάκια με μισή ωρίτσα και μετά από 20 λεπτάκια μισή ώρα θα συνεχίσω να βάλω τα υπόλοιπα υλικά για να χτυπήσω το μίξερ. Μετά από 20 λεπτάκια, μισή ώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Πολύ απλά, παίρνουμε μπροστά μας τον κάδο του μίξερ και θέλουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και όταν λέω θέλουμε το ξύσμα, το εννοώ, άμα είναι μικρό το πορτοκάλι θα βάλετε δύο. Είναι χαρακτηριστική η γεύση από το πορτοκάλι στο τσουρέκι και τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε. Οπότε δέστε και εγώ τι κάνω. Με το ζέστερ ξύνω από τη μία πλευρά ως την άλλη για να πάρω όλο το ξύσμα από το πορτοκάλι μου. Εδώ. Αφήνω στην άκρη. Τώρα, πάμε για τα μυρωδικά μας. Έχω. Τι είναι αυτό, φίλε Διονύση? Κάπαρι. Μαστίχα. Βάζουμε τη μαστίχα μας μέσα στο γουδί. Ακόμα και μιξεράκι μπορείτε να βάλετε. Αυτό τι είναι? Μαχλέπι, σωστά. Σε είπαν καρύδια να πεις, Ωραίος. Ήταν πολύ μεγάλα τα καρύδια για να τα μπερδέψει. Εδώ πέρα. Δεν φαίνεται καλά. Κάρδαμο. Ρίχνουμε και το κάρδαμο μέσα. Και λίγο ζάχαρη. Για να βοηθήσουμε να σπάσουν τα μυρωδικά μας. Το μόνο μυρωδικό που θα έχουμε πραγματικά πρόβλημα να δεν σπάσει είναι η μαστίχα. Γιατί πρέπει πραγματικά να διαλυθεί με τη ζάχαρη σε αυτό το σημείο, να μπορέσει να διοχετεύσει όλη τη γεύση του τσουρέκι μας. Θα χτυπήσουμε και το μαχλέπι και το κακουλέ να σπάσουν τελείως. Και αυτή είναι όλη μας η γεύση για το τσουρέκι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε ακριβώς τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Ρίχνω και τα μυρωδικά μου μέσα, όλα. Δεν αφήνω τίποτα στο γουδί. Τέλεια. Με τη μαστίχα μην το παρακάνετε, γιατί αν βάλουμε πολύ μαστίχα θα πικρίσει το τσουρέκι. Και πάμε να προσθέσουμε τα τελευταία μας υλικά. Τι έχω εδώ? Χυμό πορτοκάλι, σπορέλαιο και ζάχαρη. Απλά τα ανακατεύω όλα μαζί. Θα προσθέσω μία πρέζα αλάτι. Λίγο βανίλια. Σε περίπτωση που δεν έχετε σιρόπι βανίλιας, τα έχουμε πει. Βάζετε κανονικά το καψουλάκι. Και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, εδώ, μέχρι που να διαλυθεί λίγο η ζάχαρη. Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη, ρίχνουμε όλο αυτό το μείγμα μέσα στα υπόλοιπα. Και αυτό ήταν. Τώρα ήρθε η ώρα να δουλέψει ποιος? Ο κύριος μίξερ. Βάζουμε το γάτζο πάνω, θέλουμε να δουλέψει καλά, οπότε κουμπώνουμε.
και χτυπάμε για αρκετή ώρα. Όσο περισσότερο χτυπήσουμε, τόσο πιο μαστιχωτό θα βγει το τσουρέκι μας. Χτυπήστε για τουλάχιστον 8 με 10 λεπτά και η ερώτηση που ίσως τώρα θα μου κάνετε είναι, άμα δεν έχουμε μίξερ, τι κάνουμε? Άμα δεν έχετε μίξερ, αναγκαστικά η όλη διαδικασία θα γίνει στο χέρι, αλλά στο χέρι θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά να δουλεύουμε με τα χέρια μας. Μπορεί να γίνει και στο χέρι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε στο μίξερ. Τώρα, όχι δυνατή ταχύτητα, σε μέτρια ταχύτητα. Θα του δώσω χρόνο μέχρι που να ομογενοποιηθεί και να δω ουσιαστικά τις ίνες να σχηματίζονται στο ζυμάρι μου. Σε 10 λεπτά και θα γυρίσω πίσω. Και μετά από τουλάχιστον 10 λεπτάκια, όπως είπαμε, ο κάδος του μίξερ πρέπει να καθαρίσει και μόλις καθαρίσει σημαίνει πως είναι έτοιμο το τσουρέκι μας. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Η ζύμη είναι έτοιμη. Έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το ζυμάρι αυτή τη στιγμή μέσα έχει μαγιά. Θα φουσκώσει, θα ζωντανέψει, θα γίνει καταπληκτικό. Αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Γι' αυτό το λόγο, πάρτε ένα μπολάκι, ρίξτε λίγο αλεύρι. Εδώ. Βάλτε το ζυμάρι σας μέσα. Λίγο ακόμα αλευράκι από πάνω. Και καπακώστε μία μεμβράνη. Θέλουμε να φουσκώσει, να διπλασιαστεί σε μέγεθος και ουσιαστικά θέλουμε να γίνει... Έχω ένα έτοιμο για να σας δείξω. Τόσο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει όντως διπλασιαστεί. Αυτό που δεν θέλουμε και είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε είναι να παραφουσκώσει το ζυμάρι μας. Πολλές φορές με ρωτάτε στα τσουρέκια τι έγινε και δεν φούσκωσαν ή όταν φούσκωσαν δεν είχαν μαστιχωτή υφή. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα ζυμάρι και αυτό αρχίζει να φουσκώνει, σωστά? Φουσκώνει, 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 φουσκώνει. Υπάρχουν οι δεσμοί. Τι γίνεται? Υπάρχει ένα λεπτό σημείο που άμα τα αφήσουμε να φουσκώσει παραπάνω, τι θα κάνει? Θα σπάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πολύ φούσκωμα στο τσουρέκι δεν κάνει καλό και αυτό το λέω συνήθως στις παλιές νοικοκυρές και να μάθουν και καινούργιες, ότι θεωρούν ότι όσο περισσότερο το αφήσουμε να φουσκώσει, τόσο καλύτερο θα βγει το τσουρέκι. Όχι. Άμα το αφήσουμε να φουσκώσει πάρα μα πάρα πολύ, το τσουρέκι θα σπάσουν οι ίνες και θα βγει ωραίο, γευστικό, αφράτο, απλά χωρίς ίνες. Θα βγει σαν ψωμί και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, ξεφουσκώνουμε το ζυμαράκι μας εδώ. Αναγία μου, είναι φανταστικό. Ειλικρινά σας λέω, τρελαίνομαι με τα ζυμάρια. Λοιπόν, τώρα θα χωρίσω το ζυμαράκι μου στα 4, γιατί θέλω να φτιάξω 4 λωρίδες για να φτιάξω μία ωραία πλεξούδα. 1, 2, 3, 4. Άμα έχετε κάνει σωστά τη συνταγή και δεν έχετε βάλει λιγότερα υλικά ή περισσότερα από αυτά που λέω, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σας κολλάει το ζυμάρι όταν το ανοίγετε. Σε περίπτωση που δείτε ότι σας κολλάει, βάλτε λίγο σπορέλαιο στα χέρια σας για να σας βοηθήσει να τα ανοίξετε. Εντάξει? Λοιπόν, τώρα θέλω να φτιάξω 4 λωρίδες. Λοιπόν, με το που φτιάξουμε 4 λωρίδες, ο αλγόριθμος είναι πάρα πολύ απλός και θέλω να το θυμάστε για μια ζωή. Είναι 4-2, 1-3, 2-3. Για πες το. 4-2, 1-3, 3-2. 4-2, 1-3, 2-3, ναι! Οπότε, πάμε. Αυτό είναι το 1, αυτό είναι το 2, αυτό είναι το 3 και αυτό είναι το 4. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην αρχή να ενώσουμε τις άκρες. Οπότε, παίρνουμε, ενώνουμε λίγο την άκρη εδώ και εδώ και εδώ. Και μόλις ενώσουμε την άκρη, τι πρέπει να κάνουμε? Να γυρίσουμε. Γυρίστε λίγο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα σταθεροποιήσουμε τις άκρες μεταξύ τους. Και πάμε τώρα να δουλέψουμε. Είπαμε ξανά ότι 1, 2, 3, 4. Το 4 που πάει? Το 2. Άρα παίρνουμε το 4 και το πάμε στη θέση νούμερο 2. Εδώ. Μετά ποιο έχει σειρά? Το 1 πάει στο 3. Παίρνουμε το 1 και το πάμε στην 1, 2, 3 σειρά. Μετά τι κάνουμε? Το 2 και 3. Γυρνάμε. 4, 2, 1, 3, 2, 3. Εντάξει, 4, 2, 1, 3, 2, 3. 4, 2, 1, 3, 2, 3. Εδώ και εδώ. Πώς σας φαίνεται η πλεξούδα? Δεν είναι καταπληκτικό? Υπάρχει και η πιο εύκολη πλεξούδα, ουσιαστικά ο σταυρός που κάνουμε και μπλέκουμε από εδώ. Θα το δείξουμε σε άλλη εκπομπή. Τώρα,
Ήρθε η ώρα να φουσκώσει ξανά το τσουρεκάκι μας. Οπότε, έτσι όπως είναι, βάλτε το σε ένα ταψί. Επειδή είναι μεγάλο το τσουρέκι, θα το βάλετε πλάγια για να μπορέσει να χωρέσει το φούρνο. Και θέλω μία πετσετούλα να σκεπάσω. Πριν σκεπάσω όμως, να σας δείξω πώς πρέπει να γίνει. Έτσι ήταν και έτσι έγινε. Θα αφήσετε να φουσκώσει για περίπου 20 λεπτά με μισή ωρίτσα. Δεν θέλει πολλή ώρα. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν πρέπει να τα αφήσουμε να παραφουσκώσει. Γιατί αν παραφουσκώσει, πάλι θα φτάσει σε αυτό το σημείο και πάλι θα σπάσουν ίνες και πάλι δεν θα βγει ωραίο το τσουρέκι μας. Άμα φουσκώσει πάρα πολύ, ξεφουσκώστε λίγο. Λίγο από κάτω. Γιατί άμα φουσκώσει πάρα πολύ, θα συνεχίσει το φούσκωμα μέσα στο φούρνο και θα γίνει λάθος. Αυτό εδώ θα ψηθεί σε λίγο. Οπότε το αφήνω στην άκρη. Και πάμε να ρίξουμε αυτό στο φούρνο. Αλλά πώς θα το βάλουμε στο φούρνο όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυγό? Κάνουμε μία αναισθήσιμη στεριαγή, σωστά? Σωστά. Αυγά δεν βάλαμε μέσα, αλλά συνήθως πάντα μα πάντα αλήφουμε με αυγό από πάνω το τσουρέκι μας πριν το ψήσουμε. Τώρα εδώ, αντί για αυγό, θα χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό νερό με μέλι ή ζάχαρη. Ό,τι θέλετε βάλτε. Εγώ θα βάλω λίγο μέλι, άμα ανοίξει. Τέλεια. Μία κουταλιά τη σούπα κοφτή, δεν θέλει πολύ. Ανακατεύουμε με λίγο νεράκι. Εδώ, να αραιώσει. Και μόλις αραιώσει το μέλι μας, μαζί με το νερό, παίρνουμε το πινέλο και αλήφουμε πάνω από το τσουρέκι. Αυτό και θα βοηθήσει να πάρει χρώμα ωραίο το τσουρέκι και θα βοηθήσει στο να κολλήσει το αμύγδαλο από πάνω. Γιατί άμα δεν βάλουμε κάτι που να μπορέσει να κολλήσει το αμύγδαλο θα φύγει. Και άμα βάζαμε σκέτο νερό, σίγουρα θα έφευγε. Οπότε αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Εδώ και εδώ. Είναι αρκετό, φίλε Πάτροκλε. Είναι μια χαρά. Ωραία. Ωραίος. Ρίχνουμε μπόλικο αμυγδαλάκι από πάνω και δεν το λυπόμαστε. Και επιτέλους ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε 35 με 40 λεπτάκια. 180, 35 με 40. Θα γυρίσουμε με έτοιμο το τσουρέκι και θα πάθετε σοκ. Για να καταλάβετε αν το τσουρέκι είναι έτοιμο για ψήσιμο, πιέστε τη ζύμη με το δάχτυλο. Εάν μένει το αποτύπωμα και δεν επανέρχεται η ζύμη, σημαίνει ότι είναι έτοιμο να μπει στον φούρνο. Και το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό από κάτω και αυτό που θέλω να δείτε είναι η υφή που έχει μέσα. Βλέπετε όλο αυτό το μαστίχωμα που έχει κάνει. Το βλέπετε? Όλες αυτές οι ίνες σημαίνει πως κάτι κάναμε καλά. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε κομμάτι και θα κόψουμε για να δείτε πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Το απόλυτο τσουρέκι. Ειλικρινά, είναι ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσατε να φτιάξετε. Νηστίσιμο. Σημαίνει δεν έχουμε καθόλου γαλακτοκομικά μέσα. Δεν έχουμε βούτυρο. Δεν έχουμε γάλα. Δεν έχουμε αυγά. Δεν έχουμε τίποτα και έχουμε όλη τη γεύση που θα θέλαμε να έχει ένα τσουρέκι. Για το νηστίσιμο τσουρέκι, πρώτα φτιάχνουμε το προζύμι. Βάζουμε στον κάτω του μίξερ τη μαγιά, τη ζάχαρη, το αλεύρι για το προζύμι, το νερό και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Προσθέτουμε από πάνω όλο το υπόλοιπο αλεύρι για το τσουρέκι και αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Για το τσουρέκι, βάζουμε σε ένα γουδί τη μαστίχα, το μαχλέπι, το κάρδαμο, ένα κουταλάκι από τη ζάχαρη και χτυπάμε. Στη συνέχεια, ρίχνουμε στο μείγμα με τη μαγιά το ξύσμα από το πορτοκάλι και τα μπαχαρικά. Βάζουμε σε ένα μπολ τον χυμό από το πορτοκάλι, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, το αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτουμε το μείγμα στον κάδο του μίξερ με τη μαγιά και χτυπάμε για 8 με 10 λεπτά μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Στη συνέχεια, βάζουμε τη ζύμη σε ένα αλευρωμένο μπολ. Την πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για περίπου μία ώρα να διπλασιαστεί. Έπειτα, χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια και τα πλάθουμε σε λωρίδες 40 με 50 εκατοστά. Ενώνουμε τις άκρες από τις λωρίδες και τις κολλάμε μεταξύ τους. Πλάθουμε σε πλεξούδα, βάζοντας την τέταρτη λωρίδα ζύμης πάνω από τη δεύτερη, την πρώτη πάνω από την τρίτη και την δεύτερη πάνω από την τρίτη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να γίνει μία μεγάλη πλεξούδα. Βάζουμε το τσουρέκι σε ένα ταψί με λαδόκολλα, καλύπτουμε με πετσέτα και το αφήνουμε να φουσκώσει για 20 με 30 λεπτά. Αραιώνουμε το μέλι με το νερό και αλήθουμε με ένα πινέλο όλη την επιφάνεια από το τσουρέκι. Πασπαλίζουμε με το φιλέ αμυγδάλου και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, κόβουμε το τσουρέκι σε κομμάτια και σερβίρουμε.
Κόψω μία φετούλα. Εγώ το ξέρω αυτό το τσουρέκι, θα δοκιμάσω να σας πω ότι είναι υπέροχο, αλλά το ξέρω ήδη ότι είναι φανταστικό. Να το δω. Πες μου, σε παρακαλώ, άμα σου μοιάζει διαφορετικό από τα υπόλοιπα τσουρέκια που έχεις δοκιμάσει, τα πολύ καλής ποιότητας. Σου μοιάζει ότι δεν έχει βούτυρο, αυγό και γάλα. Όχι. Δεν είναι τέλειο. Ναι, και πολύ ελαφρύ. Πολύ ελαφρύ, πολύ αφράτο, καταπληκτικό, ιδιαίτερο και εύκολο για να το φτιάξετε. Περιμένω να δω φωτογραφίες από τα δικά σας τσουρέκια. Φανταστικό.